Πρόγραμμα αξίες. Αξιοπρέπεια, ισότητα, ελευθερία, σεβασμός. Ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα 2. Αξιοπρέπεια. Μάθημα 2-2. Μια ζωή με αξιοπρέπεια. Στο προηγούμενο μάθημα αναφερθήκαμε στην αξία της αξιοπρέπειας, την εγγενή αξία που έχει κάθε άτομο, απλώς επειδή είναι άνθρωπος. Αξιοπρέπεια, σημαίνει πρώτα απ' όλα, ότι αναγνωρίζω την αξία του εαυτού μου. Δηλαδή, ότι εγώ ως άτομο έχω αξία, την οποία οφείλω να αναγνωρίζω και να υπερασπίζομαι, μέσα από τον αυτοσεβασμό. Το να σεβόμαστε τον εαυτό μας, είναι η πόρτα της αξιοπρέπειας. Η αξιοπρέπεια, είναι συνυφασμένη με το βαθμό εκτίμησης που τρέφουμε για τον εαυτό μας. Το να εκτιμάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου, είναι αυτό που δίνει καταρχήν ποιότητα και αξία στην ίδια μας τη ζωή. Η προσωπική αξιοπρέπεια είναι βασικό συστατικό για να δημιουργήσουμε υγιείς και ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους. Η αξιοπρέπεια υποδηλώνει ότι σέβομαι την προσωπικότητά μου, ότι μένω πιστός στις αρχές και τις αξίες μου και ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και των επιλογών μου ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Για να δούμε πώς όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα από την ιστορία της Εφροσύνη Προεστού, της γυναίκας που έμεινε γνωστή στην ιστορία της Κύπρου ως κυρά της Λαπίθου. Τον Ιούλιο του 1974 ο πόλεμος μένεται στην Κύπρο. Στις 6 Αυγούστου 1974, στη μάχη της Λαπίθου, 12 Έλληνες στρατιώτες αποκόπηκαν και έμειναν εγκλωβισμένοι πίσω από τις εχθρικές γραμμές να καταδιώκονται από τους Τούρκους στρατιώτες. Αυτούς τους στρατιώτες εντόπισε η 79χρονη τότε κυρία Εφροσύνη Προεστού. Τους έκρυψε σε μια μικρή σπηλιά δίπλα στο σπίτι της και τους φρόντιζε για έναν ολόκληρο μήνα, κάτω από τα βλέμματα των πολυάριθμων Τούρκων, που βρίσκονταν ήδη μέσα στη Λάπιθο. Οι Τούρκοι την υποψιάστηκαν, τη συνέλαβαν και άρχισαν να την ανακρίνουν. Υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Με έβαλαν μέσα σε μια κάμαρη, που είχαν πεθάνει τα ξημερώματα δύο γέροι. Η κάμαρη γεμάτη αίματα, με χτυπούσαν, έμεινα ανέστητη, η μισή μου πλευρά ήταν ολόμαυρη. Με κλωτσούσαν, με τα παπούτσια μες στα μάτια, με τα παπούτσια τα στρατιωτικά. Μου έβγαλαν την καδένα που είχα στο λαιμό με το σταυρό, και με έβαλαν αυτήν οπά στο σταυρό, δήλωσε η κυρά Φροσύνη. Υπέφερε από άγριους ξυλοδαρμούς στο κάστρο της Κερίνιας, τεχνητούς πνιγμούς στη θάλασσα, βάναυσα χτυπήματα με το κομμένο σχοινί της καμπάνας, το οποίο έκοψαν και έδεσαν κόμπους για να είναι πιο επώδυνα τα πλήγματα. Ωστόσο, η πιο εξευτελιστική δοκιμασία που την υπέβαλαν, ήταν η βασανιστική διαπόμπευση στους δρόμους της Λαπίθου. Την έγδισαν, την έδεσαν πίσω από ένα στρατιωτικό τζιπ και την έσερναν στην άσφαλτο, μέχρι που το δέρμα της από τις πληγές έγινε κατακόκκινο από τα αίματα. Κι όμως, η κυρά της Λαπίθου, άντεξε. Η αλίγιστη κυρά, δεν έσπασε, και δεν αποκάλυψε ποτέ που έκρυβε τα παιδιά της. Παρά το διασυρμό, δεν της πήραν ούτε μια λέξη από το στόμα της. Δεν πρόδωσε, η κυρά και τα 12 παλίκαρια της επέζησαν. Οι στρατιώτες που γλίτωσε, την είχαν σαν δεύτερη μητέρα τους. Ήταν η πρώτη, που φιλούσε τα στέφανα τους όταν παντρεύονταν. Τη φιλοξενούσαν εκ περιτροπής στα σπίτια τους για μερικές εβδομάδες ο καθένας. Και όταν απεβίωσε το 1993 σε ηλικία 90 ετών, οι 12 στρατιώτες, τα παιδιά της, έστησαν την πρωτομή της. Το ότι ζούμε σήμερα, το χρωστάμε στην κυρά Φροσύνη, λένε. Η κυρία Φροσύνη αρνιόταν πεισματικά να δώσει συνέντευξη για πολλά χρόνια, και όταν επιτέλους και μετά από πίεση δέχτηκε, η τελευταία φράση της ήταν «Εγώ ό,τι έκαμα, το έκαμα για να έχω ένα καλό απέναντι στο Θεό», επάξια πήρε τον τίτλο ευγνωμοσύνης η κυρά της Λαπίθου. Ποιες ήταν οι αρχές και οι αξίες που τίμησε η Εφροσύνη Προεστού με τις επιλογές της. Τι θα συνέβαινε αν η κυρά της Λαπίθου δεν έκανε αυτή την επιλογή. Ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της ζωής της κυρά Φροσύνης.